Της Ανοιχτής Συνέλευσης Περάματος να καλωσορίσω καταρχήν τους φίλους συναγωνιστές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, όλους όσους ήρθαν σήμερα εδώ πέρα. Είναι μια εκδήλωση αλληλεγγύης στο αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ. Η Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος είναι και αυτή ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα από το 2011 εγώ στο Πέραμα. Δύο λόγια για το τι είναι η συνέλευση για κάποιους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν και να πούμε και δύο-τρία πράγματα που η συνέλευση αυτή τη στιγμή κάνει. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η συνέλευση σε σχέση αυτή τη στιγμή έχει έναν λαχανόκηπο γύρω στα 700 τετραγωνικά που τον καλλιεργεί συλλογικά με την ομάδα του λαχανόκηπου ώστε να μπορέσει καλλιεργεί τα πάντα. Σε αυτό το χώρο που με δικιά μας ευθύνη τον έχουμε. Υπάρχει πολιτιστική ομάδα η οποία το επόμενο Σάββατο θα φέρει καραγκιόζι, μια παράσταση καραγκιόζι για όλα τα παιδιά, όχι μόνο της συνέλευσης. Είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι πάντα δωρεάν, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Για όλα τα παιδιά της ηλικίας, της γειτονιάς, τα δημοτικά σχολεία θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να έρθουν να βγουν δωρεάν παράσταση που Καραγκιόζη. Ακόμα η πολιτιστική ομάδα έχει μπει σε μια διαδικασία η οποία ένα project, να το πω, ένα σχέδιο να γράψουν την ιστορία του Περάματος μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που ζουν στο Πέραμα, μέσα από την κατάφυση ψυχή τους, μέσα από τις αναμνήσεις τους και μέσα από αυτά που θα πούνε. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο το οποίο ευελπιστούμε σαν συνέλευση στο τέλος Μαΐου εκεί να καταλήξει σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε ανοιχτή πλατεία, γιατί εκεί γίνονται οι εκδηλώσεις δικές μας. Τώρα λόγω καιρού την κάνουμε εδώ πέρα για τη ΒΙΟΜΕ, το οποίο μπορεί να υπάρξει και ντοκιμαντέρ, αν είναι λίγο δύσκολο οικονομικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Και αυτό θα είναι και για το πολεοδομικό, το πώς χτίστηκε το Πέραμα, αλλά και για την εργασία, η ναυτικοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, οι ξυλουργικές εργασίες χρόνια που ξεκινήσαν εδώ για τα ξύλινα τα σκάφη και μετά για όλες τις επισκευές και κατασκευές σκαφών. Θα υπάρχουν δηλαδή και πολιτιστικά, θα υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που η ομάδα θα προσπαθήσει να τους αναπτύξει μέσα από τους ανθρώπους που ζουν στο Πέραμα. Υπάρχει ένα δίκτυο τροφίμων το οποίο ενισχύουμε, οικογένειες υποστηρίζουμε, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουν την καθημερινότητα τους εις πέρας, γιατί με τα μνημόνια και με όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα δυσκολεύονται, η ανεργία στο Πέραμα είναι τεράστια. Οπότε έχουμε μια σύμβεση με τη ΒΙΟΜΕ σε αυτό το κομμάτι που λέει ανεργία από το Πέραμα. Εμείς σαν συνέλευση, δεν θα πω παραπάνω για το τι είμαστε, θα πω μόνο δύο-τρία πράγματα που αποφάσισε η συνέλευση τώρα. Η συνέλευση αγκάλιασε αμέσως το εγχείρημα που λέγεται ΒΙΟΜΕ και πήρε απόφαση, γιατί οι αποφάσεις παίρνονται κάθε Δευτέρα. Εγώ απλώς εκπροσωπώ τη συνέλευση τώρα και λέω το τι γίνεται. Ισότιμα, παίρνονται κάθε Δευτέρα και πήραμε απόφαση να στηρίξουμε τη ΒΙΟΜΕ και να προωθούμε, να το πω έτσι, τα προϊόντα της σε όλο το Πέραμα. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν βγει και τιμοκαταλόγοι, θα βγει και κειμενάκι για τη ΒΙΟΜΕ, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό να πάμε πόρτα-πόρτα, γιατί έτσι δουλεύει η συνέλευση, σε όλα τα λαϊκά νοικοκυριά και σε όλα τα σπίτια. Να δώσουμε αυτό το κειμενάκι, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ΒΙΟΜΕ. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ. Αυτό θα γίνει συνέχεια, καθημερινά. Ήδη κυκλικά οι κατάλογοι με τα προϊόντα έχουν αρχίσει και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σαν συνέλευση θα βγούμε στον δρόμο στις λαϊκές αγορές να τους δώσουμε. Επότε το στέκι του Περάματος θα είναι ανοιχτά αρκετές μέρες, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στον κόσμο να το ξέρει από πού μπορούν να προμηθευτούν τα υλικά. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ και στους φίλους συναγωνιστές εργαζόμενους πάνω, που δίνουν το δικό τους αγώνα. Η δικιά μας σκέψη, και πήραμε μια απόφαση στους χωρίς μεσάζοντες που γίνεται στο Πέραμα, εμείς δεν συμμετέχουμε σαν συνέλευση, αλλά θα πάμε και θα στήσουμε ένα τραπεζάκι στο χώρο που γίνεται, με δικιά μας παρουσία των ανθρώπων των μελών της συνέλευσης, και όποτε γίνεται θα έχουμε τα προϊόντα της ΒΙΟΜΕ που θα τα πουλάμε σε όλο τον κόσμο που πηγαίνει στους χωρίς μεσάζοντες και ψωνίζει. Πήραμε σαν συνέλευση αυτό και υπάρχει και μια πρόταση στους συναγωνιστές από την πρωτοβουλία για τη ΒΙΟΜΕ.
έχουμε τη δυνατότητα εμείς σαν συνέλευση, και το λέω προς τους συναγωνιστές, να πιέσουμε, να απαιτήσουμε από το Δήμο Περάματος να βγει μία άδεια για το παζάρι του Σχιστού. Το παζάρι του Σχιστού είναι το μεγαλύτερο παζάρι που γίνεται στο νομό Αττικής. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους κάθε Κυριακή. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε. Δηλαδή να βρούμε εμείς τους διάβλους επικοινωνίας με το Δήμο και μαζί με τα παιδιά να μπορέσουμε να πάρουμε μία άδεια που να στείλουμε κάθε Κυριακή, αν το θέλουν οι φίλοι συναγωνιστές, να στείλουν πάνω ένα τραπέζι που να πουλούνται τα προϊόντα της Βιομέ στο παζάρι που χιλιάδες κόσμος περνάει από εκεί πέρα. Αυτή είναι πρόταση. Σε όλο το πέραμα θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε γνωστό το εγχείρημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Η δικιά μας γνώμη είναι ότι σε ένα ταξικό πόλεμο που αυτή τη στιγμή υπάρχει, βιώνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα και τον ζούμε, τέτοια εγχειρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και η βάση μας, γιατί εμείς σαν Συνέλευση Περάματος θεωρούμε ότι η βάση είναι η έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτή είναι η βάση της οποιασδήποτε αντίστασης μπορούμε να συνεχιστεί η αντίσταση. Η έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη είναι η βάση. Και σε αυτή την κατεύθυνση η Συνέλευση σκέπτεται και κάνει όλες τις δράσεις της. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για τη βιομέση. Είναι οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση το πώς μπορούμε αυτό το εγχείρημα να το υποστηρίξουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλές βιομέ σε όλη την Ελλάδα, και ίσως κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει διαφορετική η δομή εδώ πέρα στην επισκευαστική ζώνη, ίσως μπορεί να δοθεί και δυνατότητα σε πολλούς εργαζόμενους της ζώνης να αναπτύξουν και αυτοί παραπλήσιο εγχείρημα σαν τις βιομές στην επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Θα δώσουμε το λόγο πολύ λίγα στο συναγωνιστή, το Μάκη, τον αναγνώστο από τους εργαζόμενους στη βιομέ, να παρουσιάσει για αυτούς, είπαμε, σήμερα. Καλησπέρα.